Ένα ακόμη άτομο με αναπηρία επιλέγει την κάμερα σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα κυκλοφορώντας στην Αλεξανδρούπολη. Η καταγγέλωση επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι ούτε η πόλη αυτή καθ' αυτή, αλλά ούτε και οι πολίτες κρατούν τη στράση που πρέπει σε ανθρώπους με υποβοηθούμενη κίνηση. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι στην Αλεξανδρούπολη του 2013 η κίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο είναι σχεδόν αδυνατή. Αγανακτισμένη δηλώνει η Παρασκευή που εδώ και 3 χρόνια κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να κινηθεί, αφού όπως λέει η ίδια, το αμαξίδιό της δεν μπορεί να κινηθεί ούτε καν σε δημόσιες υπηρεσίες. Για μας, παιδιά, τα άτομα που έχουν πρόβλημα, δεν υπάρχει καθόλου κράτος πρόνοιας. Λοιπόν, είχα ένα φοβερό πρόβλημα προχθές με το ΙΚΑ. Έπρεπε να πάω να πάρω κάτι αποτελέσματα. Δεν είχε πρόσβαση καθόλου. Για να μπορέσω να πάω μέσα στο κατάστημα του ΙΚΑ, ενώ υπάρχει ράμπα υποτυπώδη, έπρεπε να βοηθήσουν να με κινήσουν με το μηχανάκι 4 άντρες. Αυτό για να μπω, μετά για να βγω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχω μιλήσει και με τους, και με τον διευθυντή πριν 1 χρόνο. Αυτό γίνεται γιατί δίπλα ακριβώς χτίζεται στο ΙΚΑ μία μικρή οικοδομή με ένα σπίτι και έχουν αφήσει το πεζοδρόμιο τελείως μες στην άμμο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε καθόλου. Όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλα άτομα που είναι και με τα μπαστούνάκια, που είναι με καροτσάκι. Η καταγγέλουσα δηλώνει ότι έχει πολλές φορές εκνευριστεί κινούμενη με το αμαξίδιό της μέσα στην πόλη, αφού οι συμπολίτες της δεν σκέφτονται πριν ενεργήσουν. Έτσι, πολλές φορές καταγράφονται εικόνες και ενέργειες που φαινομενικά μοιάζουν συνηθισμένες, από την άλλη όμως καθιστούν την κίνηση των ατόμων με αναπηρίες έναν δύσκολο άθλο. Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι στη πόλη, στις ράμπες, αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πολύ και διάφοροι. Δεν προσέχουν καν αν υπάρχει πρόσβαση για κάποιον που έχει πρόβλημα. Τι να πω, τα αυτοκίνητα δεν μας επιτρέπουν να φύγουμε. Η κίνηση πώς είναι? Πολύ δύσκολη, δύσκολη. Σήμερα το πρωί κατέβαινα την κάθοδο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο, υπάρχει ένας φούρνος εκεί. Κάποιοι θέλουν να κάνουν μόνωση στη πλάκα. Είχαν αφήσει, είχαν κλείσει, ενώ υπάρχει διάδρομος για να κινούμαστε εμείς, είχαν κλείσει τον δρόμο με άμμο και τσιμέντο. Εκείνη τη στιγμή πέρασε και ένας αστυνομικός, σταμάτησε και χαρακτηριστικά του λέω: «Μπορώ να βρίσω?» Μου λέει: «Όχι, δεν μπορείς να βρίσεις. Γιατί άμα βρεις εσύ, θα φταίς εσύ. Μπορείς να κάνεις καταγγελία». Η Παρασκευή πάντως δηλώνει ότι δεν έχει παρατηρήσει αλλαγές, ειδικά στην νοοτροπία του κόσμου, και αυτό που ζητάει από όλους είναι να σκέφτονται απλώς ότι σε αυτή την πόλη κινούνται και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία βελτίωση. Καμία. Προσπαθεί η πόλη, πραγματικά, γιατί υπάρχουν και άλλες πόλεις που γνωρίζω που δεν έχουν καθόλου ούτε ποδηλατόδρομο ούτε τίποτα. Να είναι καλά, ευχαριστώ πραγματικά που έγινε ο ποδηλατόδρομος. Αλλά όταν είσαι στο ποδηλατόδρομο και ο άλλος έχει αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί και εσύ λες τώρα πρέπει να στρίψω, να πάω 1 τετράγωνο πίσω για να βγω πάνω στο δρόμο το κανονικό, να κάνω κανονικά πάνω στο δρόμο. Δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για το αλευτικό καταφύγιο και τη λιμενοδεξαμενή στο νησί της Αμοθράκης μίλησε στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του Σταύρου Αποστολίδη στο Status Radio 94.2 ο Δήμαρχος Γιώργος Χανός. Κ. Χανός τόνισε πως πρόκειται για 2 έργα σημαντικά που θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει ώστε να βοηθούσαν στην ανάπτυξη του νησιού, αν υπήρχε βέβαια η πολιτική βούληση. Ο Δήμαρχος υποστήριξε πως για δεκαετίες ολόκληρες ασκεί πιέσεις για την υλοποίησή τους, αλλά συνεχώς κοντάφτει στη γραφειοκρατία και στην αδιαφορία των κέντρων των αποφάσεων.